καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, αν κρίνω και από τις παρεμβάσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις μόλις προηγούμενες μέρες, θεωρείτε δεδομένο ότι θα είστε στον δεύτερο γύρο. Συνεπώς, θα αποφύγω να σας υποβάλω αυτό το ερώτημα. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω ποιο είναι, κατά την εκτίμησή σας, το ποσοστό κλειδί που θα σας εξασφαλίσει το πέρασμα στον δεύτερο γύρο. Αυτό θα το δούμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε όσον αφορά το αποτέλεσμα. Προτού φτάσουμε όμως στο αποτέλεσμα, πρέπει να πείσουμε τον κυπριακό λαό όλοι μας ότι αξίζουμε να διαχειριστούμε τη μοίρα του. Και μπήκα σήμερα και επίσημα στις εκλογές, στέλνοντας το μήνυμα ότι η χώρα μας χρειάζεται μια αξιόπιστη πολιτική πρόταση, μακριά από φθαρμένες συνταγές, μακριά από αντιπαλότητες, μικροκομματικές σκοπιμότητες, μακριά από την πολιτική διαπλογή, γιατί δυστυχώς ο λόγος που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και η κοινωνία αποστρέφεται την πολιτική, είναι γιατί η πολιτική διαπλοκή και η συναλλαγή αποτελούν το κύριο συστατικό της πολιτικής μας παιδείας. Και πώς θα το αλλάξει αυτό ο Σταύρος Μαλάς? Ο Σταύρος Μαλάς δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την παλιά, αν θέλετε, φιλοσοφία της πολιτικής. Προέρχομαι από μια σκέψη, είμαι μέρος της κοινωνίας, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το παλιό πολιτικό σύστημα, το οποίο, αν θέλετε, έχει για τα καλά του, αλλά έχει για τα πολλά κακά του, τα οποία η κοινωνία βεβαίως κρίνει. Προέρχομαι από την επιστημονική κοινότητα. Επομένως, δεν με αφορούν όλες αυτές οι ανησυχίες που έχει η κοινωνία. Ο πολιτικός μου λόγος αναπτύχθηκε και οι εμπειρίες μου μέσα από την καθαρά ενασχόλησή μου και με τα κοινά, αλλά και με την επιστήμη, και επομένως έχω μια πολύ διαφορετική προσέγγιση. Δεν μπήκα στην πολιτική να μοιράσω υποσχέσεις, να αλλοιώσω τον πολιτικό μου λόγο, να δημιουργήσω, αν θέλετε, συνθήκες έτσι ώστε οι πολίτες να με πιστέψουν για την επόμενη μέρα να τα ξεχάσω. Αυτά δεν με εκφράζουν. Γι' αυτό πιστεύω ότι το μήνυμα που παίρνουμε από την κοινωνία είναι ότι πρώτα απ' όλα, για να είναι κάποιος αξιόπιστος, πρέπει να έχει ένα παρελθόν αξιοπιστίας. Και κατήλθα στις εκλογές, αν θυμάστε, το 2013, και έλεγα ότι θέλουμε ένα αξιόπιστο πρόεδρο. Έκανα συγκεκριμένες αναφορές τότε και για τη διαχείριση του Κυπριακού και για τις οικονομίες, και είδαμε τα αποτελέσματα. Οι δικές μου τότε αναφορές είναι, αν θέλετε, η παρακαταθήκη με την οποία θα πρέπει να με κρίνει σήμερα η πολιτεία, αν έλεγα ψέματα. Και αυτό ουσιαστικά είναι και μια απάντηση στις επικρίσεις που ακούσαμε μόλις προηγουμένως, στα πυρά που σας επέστρεψε στην ουσία το κυβερνητικό στρατόπεδο και Πιντάρου, έτσι. Θεωρώ πολιτικών αναχρονισμών και υποβάθμιση του πολιτικού λόγου όταν κάποιος αποφεύγει να κρίνει απευθείας έναν πολιτικό πρόσωπο και τον κρίνει στη βάση γιατί συμμετείχε σε μια διακυβέρνηση. Παρά τα αυτά, είναι γεγονός. Είναι γεγονός ότι συμμετείχε σε μια διακυβέρνηση, όπως και είναι γεγονός ότι το Δημοκρατικό Κόμμα, όπως και η ΕΔΕΚ, συμμετείχαν στην ίδια διακυβέρνηση στην επίμαχη περίοδο την οποία επικρίνεται. Να κριθώ για αυτά τα οποία είμαι άμεσα υπεύθυνος. Όχι γιατί συμμετείχα σε μια κυβέρνηση που σε κάποια χρονική στιγμή πήρε αποφάσεις που δεν ανήκα, δεν ήμουν στο Υπουργικό Συμβούλιο τότε. Αυτά όλα ανήκουν στο παρελθόν. Οι προηγούμενοι κρίθηκαν. Τώρα κρίνεται μια νέα διακυβέρνηση. Έχουν περάσει 4,5 χρόνια. Αυτή η διακυβέρνηση έφτασε στο τέλος της, κρίνεται και πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον. Και η κοινωνία τι μας λέει? Κοιτάξτε στο μέλλον. Είχαμε σήμερα στην εξαγγελία μια νέα κοπέλα και μας είπε, δώστε μας προοπτική. Η νέα γενιά ζητά από όλη την πολιτική ζωή. Έχετε δώστε πει, μας και προοπτική, που σας διακόπτω, ότι το Υπουργικό σας Συμβούλιο δεν θα ασχοληθεί δεν θα η επιλογή σας με πολιτικές ταυτότητες. Και σε καμία περίπτωση. Θα έχει και αυξημένη παρουσία γυναικών, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Σαφέστε. Άρα έχετε καταλήξει σε πρόσωπα ενδεχομένως. Έχω υπόψη μου, αλλά ξεκάθαρα το μήνυμα της κοινωνίας λέει ότι για να μπεις στην εκτελεστική εξουσία πρέπει να έχεις ικανότητες, πρέπει να είσαι αξιόπιστος, αξιοπρεπής, να έχεις έναν αληθινό πολιτικό λόγο και βέβαιως να έχεις ένα βίο προσφοράς στο αντικείμενο το οποίο καλείσαι να συνεισφέρεις. Αυτά νομίζω είναι αυτονόητα. Δεν πρέπει να είσαι μέρος
μιας πολιτικής αυλής που σε μαζεύει ο πρόεδρος, διότι του υποσχέθηκε ο πρόεδρος κάτι για να το στηρίξει. Δεν θα τραβήξει από τα χαρτιά του ΑΚΕΛ, από την τράπουλα του ΑΚΕΛ, άτομα ο Σταύρος Μαλάς για να τοποθετήσει σε υπουργεία. Δεν θα τραβήξει ενδεχομένως χαρτιά από την τράπουλα άλλων κομμάτων που σε περίπτωση που βρεθείτε στον δεύτερο γύρο θα σας στηρίξουν. Τα χαρτιά αυτά θα βγουν μέσα από τον επαγγελματικό κόσμο. Μάλιστα. Σαφές. Τώρα, έτσι για να κλείσουμε, επειδή κάνατε αρκετές νήξεις στην οικονομία σήμερα, επισημάνατε την ύπαρξη βασικών αδυναμιών, όπως ο τρόπος πρόσληψης και αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό. Ποια είναι η δική σας πρόταση εξυγχρονισμού, η οποία θα θέσετε επιτάπητος επ' αυτού του ζητήματος? Έγινε μια συζήτηση για αυτό το θέμα και νομίζω το πλαίσιο που τέθηκε είχε καλές βάσεις. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πρέπει όμως να πάμε λίγο παραπέρα και να είμαστε πολύ πιο ριζοσπαστικοί. Αλλά επειδή κάνατε αναφορά στην οικονομία και έγινε και μια απάντηση από την κυβέρνηση, θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Και αυτό συνδέθηκε με την αξιοπιστία του Πρόεδρου. Δεν είναι η αξιοπιστία του Πρόεδρου που μας έφερε σήμερα 4 χρόνια μετά για να έχουμε ανάπτυξη. Ξέχασαν κάποιοι ότι κάποιοι συμπολίτες μας θυσίασαν και χτυμένα εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, κατόχοι αξιογράφων, καταθέτες, μέτοχοι τραπεζών. Όλοι αυτοί πλήρωσαν με τα χρήματα τους έτσι ώστε να διασωθούν οι τράπεζες. Γι' αυτόν τον λόγο σήμερα έχουμε την ευχέρεια να έχουμε μια έστω ευκαιριακή ανάκαμψη. Πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Ευκαιριακή θεωρείται την ανάκαμψη? Υπάρχουν του κάποιοι τομείς που είναι ξεκάθαρα 3,5%. Να σας πω, μικρές οικονομίες, και το έχω πει για σήμερα, έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Μπορεί να μπουν σε ανάπτυξη γρήγορα, μπορεί να μπουν σε ύφεση ακόμα πιο γρήγορα. Αυτό είναι ίδιο μικρών οικονομιών. Έχουμε μια ανάπτυξη στον τουρισμό, κυρίως λόγω των αναταράξεων στην περιοχή, την γύρω περιοχή. Έχουμε μια ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα, κυρίως λόγω της πολιτογράφησης πολιτών τρίτων χωρών, και είναι γεγονός αυτό. Αυτά όλα μας σε μια οικονομία πρέπει να είναι, ειδικά η πολιτογράφηση, πρέπει να είναι το συμπλήρωμα. Μια οικονομία που ανοίγει το προϊόν της, έχει εξωστρέφεια, λέει αν σταματήσουν αυτά αύριο, τι θα συμβεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Γι' αυτό μίλησα για βιώσιμη ανάπτυξη. Γι' αυτό μίλησα για αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων. Γι' αυτό είπα τα νέα παιδιά, που είναι, αν θέλετε, ο πλούτος της χώρας μας, είναι αυτοί που φεύγουν σήμερα από τη χώρα μας, αναγκάζονται να φύγουν, γιατί τους υποχρεώνουμε με αυτά τα εξευτελιστικά επαγγέλματα που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που σπούδασα. Πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία, στην έρευνα. Και έκανα ειδική αναφορά στη σχέση μας με το Ισραήλ. Αυτή ήταν επί σκοπού. Γιατί το Ισραήλ είναι μια χώρα που έχει έναν μοντέλο οικονομικό που αντέχει κρατασμούς. Γι' αυτό ο εμπλουτισμός του οικονομικού μας μοντέλου, η επένδυση στη νέα γενιά, η επένδυση στην καινοτομία, στην επιστημοσύνη, σε όλους τους τομείς, ο προγραμματισμός, αυτό λείπει στη χώρα μας, γίνεται αυτοσχεδιασμός και όχι προγραμματισμός. Όλα αυτά πρέπει να συνθέτουν το νέο πλαίσιο της οικονομικής μας πολιτικής. Γι' αυτό είναι η δική μας η πρόταση, που βεβαίως θα τη δείτε και πολύ πιο επεξεργασμένη. Θα έχουμε την ευκαιρία αυτά τα να τα πούμε και στο μέλλον, κύριε Μαλά. Έτσι ώστε οι πολίτες ο χρόνος πιέζει. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.